Ξεκίνησε το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με το κλίμα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση να είναι πολεμικό και τις αντιδράσεις εντός και εκτός κοινοβουλίου να κορυφώνονται τις επόμενες ώρες. Με το καλημέρα, η αντιπολίτευση κατέθεσε αίτημα αντισυνταγματικότητας, το οποίο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία, ενώ οι κόντρες μεταξύ του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερακάκη και των εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης χτύπησαν κόκκινο. Με κόντρες και αντιπαραθέσεις ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία και στη χώρα μας παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε πως η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που απαγορεύεται η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Η μοίρα λοιπόν αυτής της χώρας και η μοίρα του λαού της, κυρίες και κύριοι, για εμάς και για εμένα, δεν είναι ο φόβος τον οποίον κάποιοι κομίζεται σε αυτή την αίθουσα ως κίνης ωραίες του. Είναι το να αγκαλιάσουμε το μέλλον και να ανοιχτούμε σε αυτό χωρίς φόβο, με σθένος, ελπίδα και τόλμη για το αύριο. Έχουμε μια κυβέρνηση ασίδωτη, η οποία δεν διστάζει μπροστά σε οποιαδήποτε παραβίαση του κράτους δικαίου, που παρεμβαίνει εις βάρος όλων των κανόνων και όλων των θεσμών. Και το κάνει με θράσος και με υποκρισία. Για να τακτοποιήσετε κολλητούς σας και να παίξετε το παιχνίδι της εξουσίας, βαφτίζετε το κρέας ψάρι. Αντιπαράθεση υπήρξε και μεταξύ του Υπουργού Παιδείας με τον κυριολεκτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη στάση της χρυλαιοτρικού μισθωμοσχέδιου, αλλά και την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής. Οι γνωμοδοτήσεις είναι σαν τις ακτινογραφίες. Πρέπει να τις διαβάζουν ακτινολόγοι. Εσείς επικαλείστε γνωμοδοτήσεις παρερμηνεύοντάς τις. Ξέρετε τι κάνετε? Διαβάζει ο ασθενής την ακτινογραφία του. Κύριε Δοδονή, ήταν χάρμα να σας ακούω να διαφωνείτε με τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Λιβιζάτο. Χάρμα. Είμαι βέβαιος ότι σας άκουγαν και αυτοί. Εσείς λοιπόν εδώ χρησιμοποιείτε το Σύνταγμα ως φίλος οικής. Παρά τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι θα επιβάλει κομματική πειθαρχία για την καταψήφιση του νομοσχεδίου. Είναι μια θέση 20ετίας και έχουν χρέος όλοι οι βουλευτές που κατέβηκαν και ζήτησαν την ψήφο του ελληνικού λαού. Με αυτό το πρόγραμμα να σεβαστούν το πρόγραμμά μας, τις ιδέες μας και τις θέσεις μας, και δεν θα ανεχτώ κανένα ρήγμα στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Νίκη κατέθεσαν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας του νόμου, οι οποίες απορρίφθηκαν. Υποβαθμίζει περαιτέρω τις σπουδές και τα πτυχία. Οδηγεί στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και άρα, κατά συνέπεια, αυξάνει τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε παραλλαγή σε 3 χρόνια. Να σας εμπιστευτώ να κάνετε και πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κάλεσε τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να συνδράμουν για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας προς την κυβέρνηση, χωρίς όμως να λάβει θετική απάντηση. Να καταθέσουμε από κοινού πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Εδώ δεν χωρούν μισόλογα. Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την Παρασκευή το απόγευμα, καθώς έχουν εγγραφεί να μιλήσουν 164 βουλευτές. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τη Βουλή και τον Παναγιώτη Τζανετά. Το ξεκίνησε σε υψηλούς τόνους η συζήτηση του νομοσχεδίου, κυρίως πέριξ της συνταγματικότητας. Η είδηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία, φαντάζομαι για να πιέσει κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς, Δράνια, πριν από λίγο ο κύριος Καλαματιανός ζήτησε τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας, η οποία προφανώς θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής, αφού πρώτα έχουν μιλήσει 165 εγγεγραμμένοι βουλευτές. Μεγάλος και η κατάλογος. Πολιτική αρχηγή φυσικά και ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς, είναι ένας μίνι προϋπολογισμός, όπως σχολίαζαν χαρακτηριστικά παράγοντες της Βουλής. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι όλη η κουβέντα σήμερα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται γύρω από το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας του νόμου. Εάν δηλαδή οι ρυθμίσεις αντίκειται στο άρθρο 16 του Συντάγματος, με την κυβέρνηση να λέει ότι προχωρά τη μεταρρύθμιση μέχρι το επίπεδο που είναι επιτρεπτά ανεκτό από το Σύνταγμα, και την αντιπολίτευση να λέει ότι πρόκειται για μια προδήλωση αντισυνταγματική διάταξη. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι τα κόμματα. Η γραμμή των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν είναι ενιαία, καθώς υπάρχουν κόμματα τα οποία διαφωνούν επί της αρχής με την ρύθμιση και κόμματα τα οποία διαφωνούν ως προς την αντισυνταγματικότητα. Μάλιστα. Θέλω να πω δηλαδή, όταν και εφόσον ανοίξει η κουβέντα για την αλλαγή του άρθρου 16, ενδεχομένως τα αποτελέσματα να είναι διαφορετικά. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ.